Καλούμαστε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον χωρίς λαϊκισμούς και τρομολαγνία, τόνισε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαγνησίας του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών κατά τη διάρκεια παρουσίασης του τοπικού ψηφοδελτίου. Εμείς που είμαστε εδώ και καλούμαστε, από το μέλλον, καλούμαστε μάλλον να σχεδιάσουμε το μέλλον και να σχεδιάσουμε το μέλλον χωρίς φόβο, χωρίς τρομολαγνία, χωρίς λαϊκισμό, παρά μόνο με την ελπίδα ότι όλοι μαζί, συμμετοχικά, ειλικρινά, θα σχεδιάσουμε ένα μέλλον καλύτερο για όλους μας. Το ψηφοδέλτιο Μαγνησίας του Κηδισσό απαρτίζουν ο Γιώργος Αντώνογλου, πρώην Δήμαρχος Αγοράς, η Χρύσα Μπαρμπάτσιαλου, πτυχίουχος πληροφορικής, ο Χρήστος Παπαρούνας, αντιδήμαρχος Δήμου Ρήγα Φεραίου, ο Βασίλης Σαμαράς, ελεύθερος επαγγελματίας, ο Γιάννης Καρύμπας, οικονομολόγος, η Τζούλια Τσαλίκη, περιφερειακή σύμβουλος και αρχιτέκτονας μηχανικός, ο Φώτης Κοφινάς, ελεύθερος επαγγελματίας από τη Σκιάθο και η Μαρία Παπαβασιλείου, πρώην αντιδήμαρχος Αφετών, που απουσίαζε σήμερα από την παρουσίαση του ψηφοδελτίου για λόγους υγείας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κύριος Κρύμπας τόνισε ότι το Κηδισσό δεν διέσπασε το Πασόκ, αλλά το Πασόκ, όπως είπε, απομακρύνθηκε από τις αξίες του και μαζί απομάκρυνε και αρκετά στελέχη του. Η παράταξή μας, η οποία συγκυβέρνησε με τη δεξιά, νομίζω απομακρύνθηκε από τις αξίες για τις οποίες και πριν από λίγο είπαμε, με τις οποίες γαλουγηθήκαμε, υπηρετήσαμε και θα υπηρετούμε. Άρα δεν νομίζω αυτό που αναρωτιόνται στο Πασόκ, ότι έχουν φύγει πλέον οι ψηφοφόροι, πλέον με την άσκηση της πολιτικής, με τις πολιτικές θέσεις, μάλλον τελικά απομάκρυναν και τα στελέχη τους.